Γεια σας! Είμαι ο Μινάς Δασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και θα σας παρουσιάσω το θεωρητικό υπόβαθρο του εργαστηρίου με αριθμό 2, κατά το οποίο θα σας μιλήσω για τους καταχωρητές της Assembly 8086. Θα παρουσιάσω το πρόγραμμα Hello World σε Assembly και τέλος θα γίνει μια μικρή παρουσίαση του προσομοιωτή EMU 8086 που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο. Αυτό το έργο υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι καταχωρητές είναι το πιο σημαντικό στοιχείο των επεξεργαστικών πυρήνων. Οι καταχωρητές είναι θέσεις μνήμης πάνω στο ολοκληρωμένο κύκλωμα του επεξεργαστή. Συμβολίζονται με συγκεκριμένα ονόματα για κάθε επεξεργαστή. Για παράδειγμα, για τον επεξεργαστή 8086, ένας καταχωρητής έχει το όνομα ΑΕΞ. Ένας άλλος επεξεργαστής, ο Pentium 4, έχει τον καταχωρητή ΙΑΕΞ. Ο κάθε επεξεργαστής έχει τα δικά του ονόματα καταχωρητών. Οι καταχωρητές ομαδοποιούνται αναλόγως με τις λειτουργίες που υλοποιούνται. Το μήκος των καταχωρητών υποδηλώνει και το μέγεθος σε bit του επεξεργαστή. Ένας επεξεργαστής, για παράδειγμα, των 64 bit, σημαίνει ότι έχει καταχωρητές των 64 bit. Επίσης, το μέγεθος των καταχωρητών συνδέεται και με το μέγεθος του δεδομένου που μπορεί να επεξεργαστεί η ALU, δηλαδή η αριθμητική λογική μονάδα. Τέλος, το μέγεθος των καταχωρητών υποδηλώνει και το μέγεθος των αρτηριών δεδομένων μέσα στο ολοκληρωμένο κύκλωμα. Στον επεξεργαστή 8086 που θα χρησιμοποιήσουμε στο εργαστήριο, θα έχουμε μέγεθος καταχωρητών 16 bit, 2 byte. Αυτό σημαίνει ότι ο επεξεργαστής αυτός έχει ALU που μπορεί να επεξεργαστεί 2 αριθμούς των 16 bit και να βγάλει ένα αποτέλεσμα 16 bit και βέβαια τις κατάλληλες σημαίες. Οι αρτηρίες έχουν μέγεθος 16 bit και οι καταχωρητές έχουν μέγεθος 16 bit. Το μέγεθος λοιπόν των καταχωρητών στο 8086 είναι 16 bit. Μερικές φορές όμως χρειάζεται να αποθηκεύσουμε δεδομένα τα οποία δεν χωράνε σε 16 bit. Για παράδειγμα, θέλουμε να αποθηκεύσουμε το αποτέλεσμα της πράξης πολλαπλασιασμού ενός αριθμού 16 bit με έναν αριθμό 16 bit. Το αποτέλεσμα αυτό δεν θα χωρέσει σε έναν καταχωρητή 16 bit. Εκεί θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν δύο καταχωρητές. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιείται η αναπαράσταση καταχωρητή σε ένα άνω κάτω τελεία καταχωρητής 2, που υποδηλώνει ότι χρησιμοποιούμε δύο καταχωρητές για να δημιουργήσουμε ένα μέγεθος 32 bit. Βέβαια, αυτοί οι καταχωρητές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, δηλαδή μπορεί κάποιος να διαγράψει τον ένα καταχωρητή ή να τον τροποποιήσει, χωρίς να σημαίνει ότι θα τροποποιηθεί και ο άλλος. Οι καταχωρητές του 8086 ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι καταχωρητές γενικής χρήσης. Στους καταχωρητές γενικής χρήσης έχουμε τον καταχωρητή ΑΕΞ που είναι ο accumulator, δηλαδή ο συσσωρευτής. Εδώ γίνονται οι εργασίες εισόδου-εξόδου, διορθώσεις δεκαδικών και πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις. Ένας άλλος καταχωρητής είναι ο BX, από το B που είναι base. Αυτός χρησιμοποιείται εκτός από γενικού τύπου προβλήματα και χρήσης, χρησιμοποιείται επίσης ως δείκτης για άμεσο τρόπο προσδιορισμού διευθύνσεων μνήμης. Ένας άλλος καταχωρητής είναι ο καταχωρητής CX, που και αυτός βέβαια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γενική χρήση, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση, αλλά επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με την χρήση ως μετρητής επαναλήψεων ή εντολών περιστροφής. Τέλος, είναι ο καταχωρητής DX, από το D που είναι data, δεδομένα, που χρησιμοποιείται για επέκταση του AX από 16 bit σε 32 bit, για πολλαπλασιασμό και διαίρεση, και για άμεσο τρόπο προσδιορισμού διεύθυνσης εισόδων-εξόδων.
Όλοι αυτοί οι καταχωρητές είναι καταχωρητές 2 byte, 16 bit. Και όλοι αυτοί οι καταχωρητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γενική χρήση πράξης, δηλαδή πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση και ολισθήσεις. Και επίσης βέβαια ο κάθε καταχωρητής έχει και μία άλλη λειτουργία, όπως είδαμε. Εκτός από τους καταχωρητές γενικής χρήσης υπάρχουν και οι καταχωρητές δείκτες. Αυτοί οι καταχωρητές χρησιμοποιούνται κυρίως για διευθυσοδότηση. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος ειδικός καταχωρητής είναι ο καταχωρητής SP, Stack Pointer, δείκτης σωρού. Αυτός ο καταχωρητής δείχνει την πρώτη ελεύθερη θέση στο σωρό. Ένας άλλος καταχωρητής είναι ο BP, Base Pointer, δείκτης βάσης. Αυτός χρησιμοποιείται για προσπέλαση δεδομένων στο σωρό, τοπικές μεταβλητές και παράμετροι υποπρογραμμάτων. Όλους αυτούς τους ειδικούς καταχωρητές θα τους γνωρίσουμε στα επόμενα εργαστήρια, όπου θα γίνει και πλήρως κατανοητή η χρήση τους. Ένας άλλος καταχωρητής είναι ο SI, που είναι και ένας δείκτης προέλευσης για μεταφορά χαρακτήρων από μια περιοχή μνήμης, και ο DI, δείκτης προορισμού για μεταφορά χαρακτήρων σε μια περιοχή μνήμης. Βέβαια, και αυτοί οι καταχωρητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά παρέκκληση ως καταχωρητές γενικής χρήσης, ιδιαίτερα ο BP, SI και DI. Δηλαδή, να τους χρησιμοποιήσουμε για να αποθηκεύσουμε κάποια δεδομένα, για να κάνουμε πράξη πάνω σε αυτούς και ούτω καθεξής. Εν τούτης, η σωστή χρήση αυτών των καταχωρητών είναι ότι είναι καταχωρητές δείκτες. Κάποιος άλλος καταχωρητής είναι ο γνωστός καταχωρητής Program Counter, ο μετρητής προγράμματος, δηλαδή ο καταχωρητής που δείχνει κάθε φορά την επόμενη εκτέλεση προς εκτέλεση εντολή. Αυτός ο καταχωρητής είναι ο καταχωρητής IP, όπου δείχνει την απόκληση offset της διεύθυνσης της επόμενης προς εκτέλεση εντολής. Αυτός λοιπόν βρίσκεται μέσα στο τμήμα του κώδικα και ενημερώνεται από το Branch Interface Unit. Εδώ λοιπόν, ο μετρητής Program Counter της μηχανής von Neumann έχει αντικατασταθεί από το δίδυμο CS, είναι ένας καταχωρητής που θα το δούμε σε λίγο, είναι ο Code Segment, CS-IP. Δηλαδή, έχουμε δύο καταχωρητές, των 2 byte ο καθένας, δηλαδή έχουμε 4 byte για τον μετρητή προγράμματος. Ένας άλλος καταχωρητής είναι ο καταχωρητής κατάστασης. Ο καταχωρητής SR, Status Register. Αυτός είναι ο μοναδικός καταχωρητής που μας επιτρέπει να διαβάσουμε συγκεκριμένα bit από αυτόν. Όλοι οι άλλοι καταχωρητές διαβάζονται ως byte, 8 bit ή word, 16 bit. Οι καταχωρητές προηγουμένως που είδαμε, και ιδιαίτερα οι καταχωρητές γενικής χρήσης AX, BX, CX και DX, είναι καταχωρητές 2 byte. Εν τούτης, έχουν μια λειτουργία κατά την οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάγνωση ή εγγραφή και ως καταχωρητές του 1 byte. Αυτό θα το δούμε σε λίγο. Έτσι λοιπόν, ο καταχωρητής Status Register είναι ο μοναδικός καταχωρητής που επιτρέπει ανάγνωση και πρόσβαση ένα bit. Ο καταχωρητής αυτός είναι 2 byte, 16 bit, και σε συγκεκριμένες θέσεις bit του καταχωρητή αυτού τοποθετούνται οι σημαίες. Για παράδειγμα, στην θέση 0 βρίσκεται το carry flag, δηλαδή η σημαία κρατουμένου, που όπου έχουμε δει στην ψηφιακή σχεδίαση 1. Στη θέση 2 βρίσκεται το parity flag, είναι το bit ισοτιμίας. Στη θέση 4 είναι το auxiliary flag, το οποίο αυτό χρησιμοποιείται σε κάποιες ειδικές λειτουργίες. Στη θέση 6 βρίσκεται το zero flag, δηλαδή το flag που δείχνει αν το προηγούμενο αποτέλεσμα αριθμητικής ή λογικής πράξης ήτανε 0.
Στη θέση 7 βρίσκεται το sign flag, δηλαδή η σημαία που δείχνει αν το προηγούμενο αριθμητικό ή λογικό αποτέλεσμα είχε αρνητικό πρόσημο, που σημαίνει ότι είχε MSB 1. Στη θέση 9 βρίσκεται το interrupt flag, δηλαδή η σημαία που δείχνει αν υπάρχουν και είναι ενεργοποιημένα τα interrupts στον επεξεργαστή ή όχι. Στην θέση 10 υπάρχει το DF flag, το direction flag, που δείχνει σε μία εντολή μεταφοράς ενός αλφαρυθμητικού χαρακτήρα προς χαρακτήρα σε ένα άλλο αλφαρυθμητικό στη μνήμη, αν θα υπάρχει αύξουσα πορεία, δηλαδή από χαμηλή διεύθυνση πηγαίνουμε προς υψηλή, ή έχουμε μία πορεία μεταφοράς χαρακτήρων από υψηλή διεύθυνση προς χαμηλή. Σε αυτό το καταχωρητή μπορούμε να έχουμε πρόσβαση ένα bit. Δηλαδή, για παράδειγμα, να ζητήσουμε την τιμή της σημαίας, για παράδειγμα, zero flag, στο bit 6. Σε κανέναν άλλο καταχωρητή δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Οι πιο σημαντικές λοιπόν θέσεις του καταχωρητή είναι το carry flag, που χρησιμοποιείται σαν ένα επιπλέον διαδικό ψηφίο σε αριθμητικές εντολές και εκεί αποθηκεύεται το κρατούμενο. Το sign flag που χρησιμοποιείται από αριθμητικές συλλογικές πράξεις και όταν το αποτέλεσμα είναι θετικό γίνεται 0, ενώ αν είναι αρνητικό γίνεται 1. Το zero flag όπου γίνεται 1 αν το αποτέλεσμα μιας αριθμητικής συλλογικής πράξης είναι 0. Και το overflow flag που γίνεται 1 όταν το προσημασμένο αποτέλεσμα μιας πράξης είναι πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό για να χωρέσει στον τελεσί το αποδέκτη. Στο προγραμματισμό στο εργαστήριο, στην Assembly X86, χρησιμοποιούμε τμήματα. Υπάρχει ένα τμήμα για τα δεδομένα, που ονομάζεται Code Segment, ένα τμήμα για το κώδικα που ονομάζεται Code Segment, ένα τμήμα για τα δεδομένα που ονομάζεται Data Segment, ένα τμήμα για το σωρό που ονομάζεται Stack Segment, ένα τμήμα για τις extra λειτουργίες και τα έξτρα δεδομένα που ονομάζεται Extra Segment. 4 λοιπόν είναι τα τμήματα. Το κάθε τμήμα χαρακτηρίζεται από έναν καταχωρητή, έναν αποκλειστικό καταχωρητή που είναι ο καταχωρητής βάσης του συγκεκριμένου τμήματος. Δηλαδή, είναι ο καταχωρητής που δείχνει πού ξεκινάει το τμήμα. Για παράδειγμα, όπως βλέπουμε στην διαφάνεια, ο CS που δείχνει την αρχή του τμήματος Code Segment, μετά ακολουθεί το Data Segment με τον καταχωρητή DS που δείχνει την βάση του Data Segment, SS Stack Segment που δείχνει που ξεκινάει το τμήμα σωρού και Extra Segment ES. Η τοποθέτηση των τμήματων στη μνήμη μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορούν όλοι αυτοί οι καταχωρητές, CS, DS, SS και ES, να βρίσκονται όλοι στην ίδια θέση. Δηλαδή, όλα τα τμήματα ταυτίζονται. Υπάρχει τρόπος να ταυτίζονται. Σε ειδικές περιπτώσεις, βέβαια, χρησιμοποιείται αυτό. Ένας άλλος τρόπος είναι να είναι ανεξάρτητα. Αλλού είναι το code segment, αλλού είναι το data segment, αλλού είναι το stack segment και αλλού είναι το extra segment. Αυτή είναι και η τεχνική που εμείς θα προγραμματίζουμε στο εργαστήριο. Ασφαλώς μπορεί και να χρησιμοποιηθεί και είναι της επικάλυψης, δηλαδή το code segment ξεκινάει από μία θέση και το data segment βρίσκεται ένα μέρος που επικαλύπτει το code segment και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν οι τρεις τεχνικές τοποθέτησης των τμήματων στη μνήμη. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε το
πρώτο πρόγραμμα σε assembly είναι το γνωστό πρόγραμμα που έχει καθιερωθεί σε κάθε γλώσσα προγραμματισμού και αυτό είναι το πρόγραμμα το Hello World. Ας δούμε λοιπόν το πρόγραμμα Hello World. Το πρόγραμμα Hello World μας δίνεται σε συγκεκριμένη διαφάνεια. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πρώτη γραμμή είναι μια εντολή που δείχνει τον τίτλο, Title Hello World. Μπορεί να παραλυφθεί κιόλας, αλλά εντούτοις δεν είναι κακό να την τοποθετήσουμε. Στη συνέχεια, ορίζεται ένα τμήμα. Ορίζεται ένα τμήμα που το ονομάζουμε αυθαίρετα εμείς δεδομένα. Έτσι λοιπόν, στο τμήμα που ονομάζουμε εμείς αυθαίρετα δεδομένα και χρησιμοποιείται η έννοια του segment, δηλαδή δεδομένα segment, βάζουμε ό,τι θέλουμε και μετά βάζουμε δεδομένα end segment, προκειμένου να κλείσει αυτό το τμήμα. Τοποθετούνται κάποια δεδομένα. Σε αυτό το εργαστήριο δεν θα αναλύσουμε περισσότερο τις εντολές της assembly, απλώς δίνουμε μια γενική εικόνα. Μετά το τμήμα των δεδομένων, τοποθετείται ένα άλλο τμήμα που ονομάζεται κώδικας. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτός θα είναι και το τμήμα code segment. Έτσι λοιπόν, αυτός ο κώδικας που βρίσκεται μέσα στο κώδικα segment, κώδικας end s, από το end segment, έχει τις εντολές σε συμβολική γλώσσα 8086, οι οποίες αυτό που κάνουν είναι να εμφανίζουν το μήνυμα Hello World στην οθόνη. Έτσι λοιπόν, ο κώδικας αυτός έχει ένα κομμάτι στην αρχή που είναι κοινό σε κάθε πρόγραμμα assembly και αρχικοποιεί τον καταχωρητή δεδομένων. Στη συνέχεια ακολουθούν οι εντολές σε συμβολική γλώσσα assembly και στο τέλος υπάρχουν δύο εντολές που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και σταματάνε την εκτέλεσή του. Τέλος, πολύ σημαντικό είναι ότι η τελευταία γραμμή είναι end αρχή, όπου αυτή η ετικέτα ορίζει πού ξεκινάει το code segment. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ότι ορίζει ότι το code segment ξεκινάει στην γραμμή και στην εντολή που είναι move AX, δεδομένα, εκεί που βρίσκεται η ετικέτα αρχή. Σε αυτό το κομμάτι κώδικα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχει διαφορά στα μικρά μετακεφαλαία. Δεν υπάρχει διαφορά στα πόσα κενά υπάρχουν ανάμεσα στις εντολές ή στις εσοχές που έχουμε τοποθετήσει. Και μάλιστα προκειμένου να έχουμε έναν ευανάγνωστο κώδικα, καλό είναι να τοποθετούμε αρκετές εσοχές, ώστε να φαίνεται εύκολα το τι κάνει το κάθε κομμάτι κώδικα. Βέβαια, μία εντολή να παραλυφθεί, ασφαλώς θα γίνει κάτι τελείως διαφορετικό ή μπορεί και να κολλήσει το πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η κάθε εντολή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης, να σημειώσω ότι αν και στο συγκεκριμένο κομμάτι έχουμε γράψει καμιά δεκαπενταριά εντολές assembly, εντούτοις δεν μεταφράζονται όλες οι εντολές assembly σε κώδικα που θα εκτελέσει ο επεξεργαστής. Κάποιες από αυτές τις εντολές είναι εντολές για τον συμβολομεταφραστή. Συγκεκριμένα, οι εντολές που είναι για τον συμβολομεταφραστή είναι το Title Hello World. Αυτό εδώ πέρα δεν δημιουργεί κώδικα μηχανής, δεν θα το εκτελέσει ο επεξεργαστής, αρκεί όμως να το γνωρίζει ο συμβολομεταφραστής. Και ιδιαίτερα αν υπάρχει ένα project με πολλά αρχεία assembly, προκειμένου να ξέρει τι θα συνδέσει με τι. Επίσης, η γραμμή που λέει δεδομένα segment και δεδομένα end segment, ομοίως δεν δημιουργεί κώδικα μηχανής. Δεν θα εκτελέσει τον επεξεργαστή. Μόνο για τον assembler χρησιμοποιείται αυτό. Για τον assembler λοιπόν, για το πρόγραμμα που δέχεται ένα αρχείο ως είσοδο και εξάγει τον κώδικα που εκτελεί ο επεξεργαστής. Επίσης, το κώδικα segment, το κώδικα end segment και το end αρχή. Εκτός από αυτά τα πράγματα και κάποια άλλα στοιχεία δεν δημιουργούν κώδικα μηχανής, κώδικα λοιπόν που θα εκτελέσει ο επεξεργαστής. Αυτά τα στοιχεία είναι οι ετικέτες. Η ετικέτα είναι η ετικέτα αρχή, που έχει και την άνω κάτω τελεία, όπου χρησιμοποιείται από τον συμβολομεταφραστή
ή τον assembler προκειμένου να βρει τη διεύθυνση μνήμης που έχει τοποθετηθεί η συγκεκριμένη εντολή. Επίσης, το MSG δεν δημιουργεί κώδικα μηχανής, είναι ετικέτα για τη συγκεκριμένη διεύθυνση μνήμης που έχει αποθηκευτεί το αλφαρυθμητικό Hello World. Προκειμένου λοιπόν να δημιουργήσουμε τον κώδικα μηχανής για τον επεξεργαστή, θα χρησιμοποιήσουμε το EMU8086, ένα πρόγραμμα που μπορείτε να αγοράσετε ή να χρησιμοποιήσετε με μια trial έκδοση για κάποιες συγκεκριμένες μέρες από το site EMU8086.net. Έτσι λοιπόν, στον EMU8086 τοποθετούμε τον κώδικά μας, παρατηρούμε ότι στο προηγούμενο κώδικα δεν είχαμε τοποθετήσει τις δηλώσεις για τα δύο άλλα τμήματα. Δεν είχαμε τοποθετήσει δηλώσεις για τμήμα σωρού ή τμήμα έξτρα δεδομένων. Δεν είναι κακό. Αν δεν χρειαζόμαστε κάποια τμήματα, δεν τα δηλώνουμε. Έτσι λοιπόν, τοποθετούμε τον κώδικα στο EMU8086 και στη συνέχεια πατάμε το κουμπί είτε compile, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα εκτελέσιμο κώδικα, ένα κώδικα που έχει .exe λοιπόν και μπορούμε να το μεταφέρουμε και να το εκτελέσουμε σε ένα άλλον υπολογιστή, για παράδειγμα ή στο DOSBox, ή μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί emulate προκειμένου να μην δημιουργήσει τον κώδικα .exe, αλλά κατευθείαν να το φορτώσει στον προσωμιωτή 8086 και να μπορούμε να εξετάσουμε κάθε φορά τους καταχωρητές και τα δεδομένα της μνήμης. Επίσης, στον EMU8086 υπάρχει ένα παράθυρο που ονομάζεται ASCII Codes, που μας εμφανίζει τους κώδικες ASCII για να μας βοηθήσει αν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο κώδικα ASCII, και ομοίως υπάρχει η αποθήκευση, save, new, δημιουργία νέου προγράμματος, open, να ανοίξουμε κάποιο που υπάρχει ήδη, examples, που έχει ήδη έτοιμους κώδικες, και ούτω καθεξής. Αν πατήσουμε λοιπόν emulate, μεταβαίνουμε στο παράθυρο προσομοίωσης του EMU8086. Σε αυτό το παράθυρο βλέπουμε load, άμα θέλουμε να φορτώσουμε κάποιο άλλο κώδικα μηχανής, reload, αν θέλουμε να επιστρέψουμε στην αρχή για να ξεκινήσουμε πάλι την προσομοίωση, step back, αν θέλουμε να μεταβούμε μία εντολή πίσω, και υπάρχει και ένα άλλο κουμπί, step, για να πάμε μπροστά, step forward. Στο παράθυρο του προσομοιωτή, πολύ σημαντικό είναι το παράθυρο με τους καταχωρητές. Βλέπουμε λοιπόν όλους τους καταχωρητές που υποστηρίζονται. AX, BX, CX, DX, που είναι οι γενικού τύπου καταχωρητές, και παρατηρούμε ότι όλοι αυτοί οι καταχωρητές χωρίζονται και στη μέση. Δηλαδή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως το μισό κάτω του καταχωρητή AX, για παράδειγμα, ή το μισό από πάνω. Δηλαδή, το χαμηλό μισό του AX, το lower μισό, γι' αυτό ονομάζεται α lower, ή το υψηλό μισό του AX, δηλαδή το high κομμάτι του AX, δηλαδή το α high. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι καταχωρητές, αν πάρουμε το πρώτο γράμμα, α, β, σ και δ, και βάλουμε το H, έχουμε το high κομμάτι, το 1 byte που αντιστοιχεί στο υψηλό μισό κομμάτι, και αν βάλουμε το γράμμα L από το lower, έχουμε το χαμηλό μισό κομμάτι, 1 byte. Επίσης, παρατηρούμε τις τιμές του CS, IP, SS. Το SS είναι το stack segment, το CS είναι το code segment, IP είναι ο καταχωρητής που δείχνει την μετατόπιση πάνω στο code segment, SP, καταχωρητής ορού, BP, καταχωρητής για διευθυνσοδότηση, SI, DI, DS, data segment, και ES, extra segment. Επίσης, παρατηρούμε το εξής. Παρατηρούμε
ένα παράθυρο όπου φαίνονται οι εντολές assembly που πρόκειται να εκτελεστούν και με την μπλε επισήμανση φαίνεται η εντολή που αυτή τη στιγμή πρόκειται να εκτελεστεί. Επίσης, στο παράθυρο που βρίσκεται αριστερά του προηγούμενου παραθύρου ο machine code, ο οποίος αναγράφεται τόσο σε 16-αλλική μορφή, δηλαδή μας λέει η συγκεκριμένη εντολή BIOS-DI, έχει τους εξής machine codes. Έχει το machine code FFFF, δηλαδή έχει 2 byte, γι' αυτό υπάρχουν και 2 γραμμές, 2 byte, που το κάθε byte έχει την τιμή FF. Επίσης μας αναγράφεται η δεκαδική αναπαράσταση, το machine code σε δεκαδική αναπαράσταση και η ASCII αντιστοίχηση αν υπάρχει σε αυτή τη τιμή. Επίσης αναγράφεται η διεύθυνση της εξωτερικής μνήμης που βρίσκεται, δηλαδή τώρα αυτό βρίσκεται στη διεύθυνση F4200. Δηλαδή βρίσκεται στην F400 με μετατόπιση 0200. Άλλα κουμπιά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και θα μας φανούν χρήσιμα σε επόμενες εργασίες είναι το κουμπί Screen που μας εμφανίζει την οθόνη του τερματικού, το Source μας βγάζει τον πηγαίο κώδικα, Reset κάνει reset το σύστημα, AUX αυτό είναι για κάποιες βοηθητικές λειτουργίες, ο σωρός, stack, μας εμφανίζει τα περιεχόμενα του σωρού, flag, ο καταχωρητής σημαίων, debug, που μας εμφανίζει το παράθυρο debug για ειδικές λειτουργίες σύμφωνα με τη μορφή του debug του MS-DOS, και το vars, που μας εμφανίζει το τμήμα δεδομένων. Επίσης, υπάρχει το virtual drive, αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε ή να δημιουργήσουμε κάποια αρχεία, virtual devices, εικονικές συσκευές που θα χρησιμοποιήσουμε σε επόμενο εργαστήριο, για παράδειγμα είναι μια εικονική συσκευή ενός ρομπότ που χειριζόμαστε μέσω assembly, external μνήμη, view, debug και ούτω καθεξής. Όλες αυτές είναι λειτουργίες που θα πρέπει να μάθετε να τις χρησιμοποιείτε προκειμένου να είστε πολύ γρήγοροι στην αποσφαλμάτωση προβλημάτων. Γιατί η συγγραφή σε assembly μπορεί να είναι εύκολη, αλλά η αποσφαλμάτωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έτσι λοιπόν, ένα τέτοιο εργαλείο όπως ο προσομοιωτής M8086 μας επιτρέπει να αποσφαλματίζουμε και να βρούμε τα λάθη που έχουμε. Έτσι λοιπόν, αν πατήσουμε το παράθυρο οθόνης, θα μας εμφανίζεται η έξοδος του συστήματός μας, είτε σε κατάσταση κειμένου, εδώ μας αναφέρει ότι είναι 80x25, 80 στήλες επί 25 γραμμές, είτε σε κατάσταση γραφικών, κάτι που θα δούμε σε παρακάτω εργαστήρια. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η ενότητα.